όταν τα οικονομικά του σπιτιού δεν το επιτρέπουν, η αγορά του φθηνότερου προϊόντος και όχι εκείνου που πραγματικά θα επέλεγε ο καταναλωτής λόγω της ποιότητας ή της προτίμησής του, είναι μονόδρομος. Κάπως έτσι, τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης κέρδισαν έδαφος περίπου 30% σε πωλήσεις τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα private label, εκείνα που λανσάρουν αλυσίδες λιανεμπορίου ως δικά τους προϊόντα με το δικό τους brand, τη δική τους ετικέτα. Αυτά διαφήμιζε πολύ. Αυτά είναι ιδιωτική συσκευασία και φθηνά. Άρα τα προτιμάμε, έτσι. Εννοείται. Προσφορές κυνηγάμε. Ξέρεις, η ζωή είναι δύσκολη. Εντάξει, ορισμένα προϊόντα δεν τα προτιμάς, σαλαντικά, τυριά και τέτοια πράγματα. Αλλά μακαρόνια, ρύζια και τέτοια. Προτιμάτε να είναι private label, είναι πιο φθηνά. Ναι, ναι. Καθαρά για θέμα οικονομίας. Ναι. Πάρετε επώνυμη πάρισα που διαφημίζετε, ξέρω εγώ, ή θα πάρετε το private label που είναι το οικόνομη που έχει μισή τιμή. Εξαρτάται τη γεύση. Εξαρτάται τη γεύση. Δεν σας ενδιαφέρει η τιμή? Κάποιες φορές ναι, άλλες φορές όχι. Τα προϊόντα private label παρασκευάζονται από βιομηχανίες τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, όχι με την ετικέτα της ίδιας της βιομηχανίας, αλλά με ό,τι ετικέτα επιλέγει το κάθε σούπερ μάρκετ. Αυτά τα εργοστάσια βρίσκονται συνήθως κοντά στην Αττική και την Εύβοια ή και σε βιομηχανικές περιοχές της Μακεδονίας. Οι πρώτες ύλες, ωστόσο, το πιθανότερο είναι να προέρχονται από εισαγωγές από τρίτες χώρες. Σκοπός, η τελική λιανική τιμή των προϊόντων να είναι πιο ελκυστική και ανταγωνιστική στα υπόλοιπα προϊόντα. Ένα δώρο και η τιμή του είναι σχεδόν μισή. Δεν θα παίρνουμε τα μισό, όχι. Προτιμάτε τα υπόλοιπα δηλαδή? Τα υπόλοιπα. Καλύτερα φάμε φασολάδα και φαγή ελληνικά παρά από Αργεντινή και Αμερική. Δηλαδή η προϋπόθεση για σας είναι να είναι ελληνικό. Ελληνικό. Αν είναι ελληνικό, το παίρνω. Το παίρνω, τίποτα άλλο. Όλα παίρνουμε. Όποια δούμε πιο καλά, στην τιμή, πάνω απ' όλα, δηλαδή. Τα πιο φθηνά. Τα πιο φθηνά. Τα πιο φθηνά πλέον. Βέβαια. Η μάχη της επικράτησης είναι ανελέητη, ωστόσο και πλήρως ενδεικτική της κατάστασης ένδυας στην οποία έχει περιέλθει σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής.